το νερό νεράκι, λένε δημότες σε γειτονιές των Πόρο εδώ και μία εβδομάδα, με τους ίδιους να τηλεφωνούν στη ΔΕΙΑΗ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε μια ανάσα από το κέντρο του Ηρακλείου, εν έτη 2021, και ακόμα σπίτια δεν έχουν νερό. Αν αυτό δεν είναι εικόνα ντροπής και αν δεν είναι και να αγχωνόμαστε πώς θα τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα τέτοια εποχή, όταν μένουν σπίτια χωρίς νερό για μία εβδομάδα, ειλικρινά πρέπει να δηλώσουμε την αποτυχία μας. Δεν έχουμε νερό τώρα μία εβδομάδα, λόγω κάποιων έργων. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Κάθε μέρα ανοίγουν μία τρύπα, την κλείνουν, την ξανανοίγουν, την ξανακλείνουν. Για μια λέει διαρροή. Δεν βρίσκουν τη διαρροή, μας κόβουν το νερό. Συνέχεια δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο σπίτι. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νερό. Στην Ιταλία για το νερό, μόνο για το νερό, δουλεύουν μέρα νύχτα. Εγώ έμεινα στη Φλωρεντία, μείον 26, παγώσανε και σπάσανε όλες τις σωλήνες και δουλεύανε μέρα νύχτα για 22 μέρες. Εδώ τι κάνουν? Εδώ τίποτα. Ήρθανε 4 φορές, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη καθόλου. Δεν δώσανε νερό για 5 μέρες για μια διαρροή που υπάρχει από την Κυριακή σε ένα σπίτι που είναι πίσω. Και Παρασκευή και Σάββατο. Τίποτε άλλο. Δηλαδή 7 μέρες έχουν περάσει. Ναι, και δεν έχουμε νερό. Δεν ξέρουμε. Δημότες διαπίστωσαν την έλλειψη νερού όταν άδειασαν τα ντεπόζιτά τους, χωρίς όμως προηγουμένως να έχουν ενημερωθεί από τη ΔΕΙΑΗ για την υπόγεια διαρροή σε οικία. Δεν το μάθαμε ποτέ. Το διαπιστώσαμε όταν τελείωσε το νερό από τα ντεπόζιτα που ο καθένας βάζει σπίτι του. Και αυτό το θέμα αφορά καθαρά ένα σπίτι το οποίο βρίσκουν ότι υπάρχει μια υπόγεια διαρροή, την οποία δεν τη βρίσκουν. Ούτε μας ειδοποιήσανε ότι ξέρετε θα κάνουμε έργα, δεν θα έχετε πολλή πίεση, κάντε μια οικονομία. Τουλάχιστον να ξέρουμε. Έτσι. Μόνο ξαφνικά βρεθήκαμε ξεκρέμαστοι. Ήρθανε την άλλη μέρα, μετά από δεύτερη μέρα. Ξανανοίξαν το λάκκο, συνδέσανε το σπίτι εκείνο, πήρε νερό, κλείσαν τα υπόλοιπα. ΔΕΙΑΗ είναι απαράδεκτη εντελώς, πέμπτο κόσμο είναι. Δεν έχουμε νερό και είναι ένα αγαθό που δεν πρέπει να στερείται. Είμαστε στον 21ο αιώνα, στην βιομηχανική επανάσταση και δεν έχουμε λύσει ακόμα στο Ηράκλειο το πρόβλημα του νερού. Και ενώ αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, την ίδια ώρα διαπιστώνουν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της διαρροής από τους αρμόδιους, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους δημότες της ευρύτερης περιοχής. Όλα τα έργα πρέπει να έχουν χρονοδιάγραμμα, πρέπει να ολοκληρώνονται και πρέπει και οι υπόλοιποι να ζούμε μια λογική καθημερινότητα. Δεν γίνεται επί 10 μέρες μια ολόκληρη περιοχή να μην έχει νερό και όπως βλέπετε να μην υπάρχει και κανείς να εργάζεται για την αποκατάστασή του. Το σύνολο των εργασιών που έχουν κάνει είναι 3 πρωινά από 2 ώρες.